Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Αλεξία. Στέλιο, η Ουκρανία είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μετέφερε μας όμως τα νεότερα. Να πούμε αρχικά ότι στα ύψη παραμένει η ένταση στην Ανατολική Ουκρανία, με την Ουκρανική κυβέρνηση να προχωρά στην κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης, εκτός από τον Ντόνετσκ και τον Λουχάνσκ. Την απόφαση αυτή έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ουκρανίας και πληροφορία μεταδίδεται από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να πούμε ότι η κατάσταση εκτάκτης ανάγκης θα διαρκέσει αρχικά 30 μέρες και θα φέρει αυξήσεις στους ελέγχους εγγραφών και οχημάτων μεταξύ άλλων μέτρων. Έχουμε και την επιστράτευση εφέδρων. Να μας πεις περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα. Μια Αλεξία, η Ουκρανία άρχισε σήμερα την επιστράτευση εφέδρων ηλικίας 18 με 60 ετών μετά την έκδοση σχετικού διατάγματος από τον πρόεδρο της χώρας. Ο μέγιστος χρόνος επιστράτευσης τους είναι ένα χρόνος, ενώ η Ουκρανία, να πούμε ότι έχει περισσότερους από 200.000 εφέδρους, επιπλέον των 250.000 μελών των τακτικών ενόπλων δυνάμεων της. Στέλιο, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος και για διπλωματικές λύσεις. Ακριβώς, Αλεξία. Φαίνεται ότι με σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της Ρωσίας αφήνει ανοιχτό το παράθυρο διπλωματικό λύσεως στο ουκρανικό ζήτημα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, επέμενε ότι τα συμφέροντα και η ασφάλεια της χώρας του είναι αδιαπραγμάτευτα και πάνω από όλα. Και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες ακόμη ποιο θα είναι τα νεότερα σχετικά με το όλο ζήτημα και αν τελικά θα υπάρξει διπλωματική λύση στο ζήτημα. Τώρα για το τέλος, Στέλιο, είχαμε ήδη και τις πρώτες κυρώσεις προς τη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και την Αγγλία. Τι περισσότερο γνωρίζουμε? Να πούμε ότι αρχικά τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν σειρά στοχευμένων μέτρων κατά της Ρωσίας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν προσήγγιση όλων των μελών της Δούμας που ψήφισαν υπέρ της ανανόησης των δύο περιοχών στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στοχευμένες κυρώσεις σε πρόσωπα οντότητες που λαμβάνουν αποφάσεις σε τράπεζες που εμπλέκονται στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στη ρωσική ελίτ και σε δύο ρωσικές τράπεζες, ενώ η Βρετανία μετά το Κρεμλίνο να αναπτυχθούν στα δέρματα στις δύο αποσχιστές περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, ολιγάρχες. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο, για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια.